Ορίστε, κύριε Κατρούγκαλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχηθώ και από το βήμα της Ολομέλειας καλή επιστροφή σε όλους και σε όλες σας, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή, τόσο η συνεισηγήτριά μας όσο και εγώ, επισημάναμε ότι κάθε διεθνή συμφωνία ενσωματώνει συμβιβασμούς, αυτοδεσμεύσεις των κρατών και της κυριαρχίας τους, οι οποίοι κρίνονται, αν είναι οποφελείς ή όχι, σε σχέση με το εθνικό συμφέρον και το αν ενσωματώνονται σε ένα σχέδιο εθνικής στρατηγικής. Και ασκήσαμε κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν υφίσταται παρόμοιο σχέδιο στρατηγικής. Μας αντέτεινε η κυρία Μπακογιάννη ότι δεν έχουμε δίκιο, ότι υπάρχει τουλάχιστον τελευταία 15 χρόνια παρόμοιο σχέδιο που συνίσταται στην επιδίωξη της χάραξης ΑΟΣ με τα γειτονικά μας κράτη. Η ύπαρξη ενός σκοπού, όπως είναι αυτός όμως, δεν συνιστά στρατηγική, πρέπει να υπηρετείται από μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και επειδή, κακά τα ψέματα, το βασικό πρόβλημα της εξωτερικής μας πολιτικής είναι οι σχέσεις μας με τον ανατολικό γείτονα, πώς θα ανασχέσουμε τον αναθεωρητισμό του, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ένα διάλογο βασισμένο στο διεθνές δίκαιο μαζί του, πρέπει να δίνει μια απάντηση και ως προς το ερώτημα αυτό. Για να μην είμαι άδικος, κατά την πρώτη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτόν τον αιώνα, υπήρχε, τουλάχιστον ως πρόπλασμα, ένα παρόμοιο σχέδιο στρατηγικής. Το ονομάζουμε ορισμένες φορές ως δόγμα Μολυβιάτη. Ενδεχομένως να αδικεί τον τρεις φορές Υπουργό Εξωτερικών η προσωποποίηση σε αυτόν τάσεων προγενέστερων και εγγενών χαρακτηριστικών της εξωτερικής πολιτικής της Συντηρητικής Παράταξης. Έτσι όμως επικράτησε να λέγεται και έτσι το χρησιμοποιώ χωρίς προσωπικά να θέλω να αποδώσω οποιαδήποτε μορφή ή απαξία στον πρώην Υπουργό, τον οποίο τιμώ και σέβομαι. Η μεθοδολογία λοιπόν που ενσωμάτωνε αυτό το δόγμα ήταν η αυστηρή εφαρμογή του κανόνα της μέσης γραμμής και της ίσης απόστασης για την οριοθέτηση ΑΟΣ σε συνδυασμό με την επιδίωξη πάντοτε της απόλυτης επίρρειας των νησιών μας. Ως προς δε τις σχέσεις με την Τουρκία, ενσωμάτωνε πρακτικά μια λογική ακινησίας, μια λογική ότι η χώρα πρέπει να κερδίζει χρόνο, να αποφύγει να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών, με λίγα λόγια τη λογική της μιλήσης. Είναι σαφές ότι και οι δύο συμφωνίες που ερχόμαστε σήμερα να ακυρώσουμε δεν ακολουθούν τον κανόνα της πλήρους επίρρειας των νησιών. Στην Ιταλία ξέρουμε ακριβώς και την σχετικά μειωμένη επίρρεια που έχουν τα νησιά τα οποία αφορά η παρατήρηση αυτή. Για τα διαπόντια έχουμε 70% μειωμένη επίρρεια, για τις τροφάδες έχουμε 32%. Και καλά, ως προς τη συμφωνία με την Ιταλία, δεν γεννάται μείζον ζήτημα, γιατί θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι έτσι ήταν η συμφωνία με την υφαλοκρηπίδα. Είμαστε κράτος που σέβεται τις διεθνείς του υποχρεώσεις, Pacta sunt servanda, όλα αυτά είχαν γίνει πριν από τη συμφωνία της Άγκλος. Επομένως, απλώς επαναλαμβάνουμε, γιατί πράγματι ταυτίζεται η ΑΟΣ με την υφαλοκρηπίδα, την προϋφιστάμενη συμφωνία. Μάλιστα, από ό,τι ουσιαστικά προανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, φαίνεται ότι όπως παγίωσα ζητούσαμε και μέχρι τώρα το αποκρούατε, θα ενισχύσετε το στρατηγικό βάθος της συμφωνίας αυτής με την επέκταση των χωρικών υδάτων. Την οποία θυμίζω βέβαια ότι σαν αντιπολίτευση την είχατε καταγγέλει ότι υποσκάπτει θεμελιώδης θέσης εθνικής μας πολιτικής. Προφανώς, καλοδεχούμενο, είναι καλό κανείς να διορθώνει τα λάθη του. Θα ήθελα, αγαπητέ κύριε Λοβέρδο, να δω τι θα κάνετε κι εσείς, που επίσης είχατε καταγγείλει αυτή την επιλογή, εάν θα υπερψηφίσετε, υποκύπτοντας ένα τροπισμό που βλέπω το τελευταίο διάστημα να έχετε προς τη Νέα Δημοκρατία, ή θα είσαστε ίσως από το μοναδικό κόμμα που θα καταψηφίσει την επέκταση της αιγυαλίτιδας μας ζώνης στο Ιόνιο. Αυτά ως προς την Ιταλία, γι' αυτό από την πρώτη στιγμή θετικά υποστηρίξαμε και θα υπερψηφίσουμε.
Τι γίνεται όμως ως προς τη συμφωνία με την Αίγυπτο? Στη σύμβαση με την Αίγυπτο δεν ξέρουμε τι επίρρεια έχουν τα νησιά από το κείμενο της συμφωνίας και ο Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε να δώσει τις διευκρινήσεις που ζητήσαμε. Δεν ξέρουμε τις γραμμές βάσης. Ξέρουμε βέβαια ότι δεν ακολουθήθηκε ο κανόνας της μέσης γραμμής. Αυτό το παραδέχθηκε ο Υπουργός. Ξέρουμε επίσης ότι η επίρρεια είναι μειωμένη. Προκύπτει αυτό αυτονόητα από το γεγονός ότι το ποσοστό που μας αποδόθηκε ως προς την ΑΟΣ είναι μικρότερο από αυτό που θα παίρναμε βάσει τον κανόνα της μέσης γραμμής. Άρα η επίρρεια των νησιών μας, ακόμα και του μεγαλύτερου νησιού μας της Κρήτης, είναι μειωμένη. Δεν πήραμε τις ερωτήσεις που μας βοηθούσαν να έχουμε εικόνα, όχι τόσο για τα γεγονότα αυτά καθ' αυτά, αλλά για τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Οπωσδήποτε όμως δεν είναι η μεθοδολογία που ακολουθούσε μέχρι τώρα η χώρα. Δεν είναι η μεθοδολογία, να το πω με άλλα λόγια, του δόγματος Μανιάτη. Το κρίσιμο λοιπόν δεν είναι μόνο η αξιολόγηση αυτής καθεαυτής της συμφωνίας με την Αίγυπτο. Είναι τι πρόκειται να κάνετε στη συνέχεια ως κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με την Τουρκία. Θα εφαρμόσετε τη μεθοδολογία της σύμβασης για την Αίγυπτο? Τότε πρέπει να μας πείτε ακριβώς ποια είναι αυτή. Θα εφαρμόσετε το δόγμα Μολυβιάτη? Εάν όμως προσέλθετε στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία με βάση το δόγμα Μολυβιάτη, πώς θα απαντήσετε στο ερώτημα γιατί με άλλη μεθοδολογία διαπραγματεύεστε τη μία συμφωνία και με άλλη την άλλη? Έχετε σκοπό να κάνετε κάτι τρίτο? Ποια ήταν η απάντηση του Υπουργού ως προς την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε? Η μεθοδολογία ήταν, η μέθοδος εύρης γραμμής είπε επιλέξει, η συνάντηση της Βούλησης δύο κυρίαρχων κρατών. Δεν συμπλήρωσε καν σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα πάμε στη διαπραγμάτευση με την Τουρκία χωρίς κανένα κανόνα μεθοδολογίας που να απορρέει από την Άγκλος, αναζητώντας απλώς την ισορροπία της Βούλησης των δύο μερών? Μα δεν είναι ακριβώς αυτό που ζητά συνεχώς και παγίως από το 1974 η Τουρκία? Να γίνει δηλαδή η διαπραγμάτευση με βάση τα ζωτικά συμφέροντα των δύο κρατών? Εάν πάτε έτσι στη διαπραγμάτευση με την Τουρκία, χωρίς να έχετε αποδεχθεί το αίτημά μας να συζητήσουμε ενδεχομένως και όχι στη δημόσια συζήτηση ενώπιον της Βουλής, αλλά στο πλαίσιο ενός Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, με παρόμοια γραμμή στις συναντήσεις, στις διαπραγματευτικές επαφές, στις διερευνητικές επαφές με την Τουρκία, ουσιαστικά μας ζητάτε να εγκρίνουμε μια ιδιόμορφη μορφή μυστικής διπλωματίας. Να κινηθείτε όπως θέλετε, σε αχαρτογράφητα νερά, χωρίς να υπάρχει εθνική στρατηγική συμφωνημένη, με σαφή απόκληση με ό,τι ξέραμε ότι μέχρι τώρα εσείς διαπραγματευόσασταν, και να και τη φαρπάξει μέσω της ψήφου που θα δώσουμε σήμερα στη Βουλή και μια υποτιθέμενη έγκριση της εθνικής αντιπροσωπείας. Χωρίς εμάς, αγαπητοί συνάδελφοι της πλειοψηφίας και κύριε Υπουργέ, χωρίς εμάς, εμείς έχουμε αποδείξει ότι είμαστε μια πατριωτική δύναμη ευθύνης. Θέλουμε να υπάρχει εθνική στρατηγική και θέλουμε να υπάρχει και εθνική ενότητα που θα στηρίζει τη στρατηγική αυτή. Σας καλέσαμε επανειλημμένα να συνδιαμορφώσουμε τη στρατηγική αυτή στο πλαίσιο ενός Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Αρνηθήκατε. Σας δώσαμε κατά την Επιτροπή το ελαφρυντικό της αμφιβολίας, επιλέγοντας το παρόν και όχι αρνητική στάση απέναντι στη συμφωνία αυτή, ούτως ώστε να είχατε τη δυνατότητα να δώσετε τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Γιατί αποδεχόμαστε ότι εάν ενταχθεί σε ένα εθνικό σχέδιο στρατηγικής, πράγματι μπορεί να διεμβολήσει η σύμβαση με την Αίγυπτο το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο. Βεβαίως, να διεμβολήσει, δηλαδή να μας δώσει ένα εργαλείο, δεν ακυρώνει αυτόματα η συμφωνία αυτή το τουρκολιβικό σύμβανο, όπως πάλι δημαγωγικά και μην τηρώντας την υποχρέωση αλήθειας που έχετε απέναντι στον ελληνικό λαό έχετε δηλώσει.
Άρα ζητήσατε, κύριε Υπουργέ Αστυνομικής, σας μέτωπο εθνικής ομοψυχίας. Βεβαίως. Σε ποια βάση όμως υπάρχει ακόμα ο χρόνος να διαμορφωθεί μια νέα εθνική στρατηγική που λείπει? Εμείς δεν θεωρούμε ότι το δόγμα της μη λύσης, της ακινησίας, είναι ο τρόπος επίλυσης των διαφορών. Η εξωτερική πολιτική που ακολουθήσαμε ήταν μια ενεργητική εξωτερική πολιτική που επεδίωκε τις λύσεις. Εμβληματικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπου αποδεχθήκαμε δημαγωγική, δημοκοπική πολεμική. Αλλά και εσείς ουσιαστικά συνεχίζατε και ως προς τις δύο αυτές διαπραγματεύσεις τα βήματα τα οποία είχαμε κάνει προς την κατεύθυνση μιας εποφελούς για τα εθνικά μας συμφέροντα συμφωνίας. Απορρίπτουμε επομένως τις λογικές της μη λύσης και της ακινησίας. Περιμένουμε όμως από εσάς, γιατί εσείς είστε κυβέρνηση, να μας πείτε ποια στρατηγική θα ακολουθήσετε με την Τουρκία από εδώ και πέρα. Ποια μεθοδολογία. Δεν μπορούμε να πορευόμαστε στο κενό. Ούτε είναι δυνατόν να ζητάτε από την αντιπολίτευση λευκή επιταγή. Δεν ανεχθήκαμε εκ μέρους σας την παραβίαση του καθήκοντος αλήθειας όταν, με τα λόγια του δικού σας Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, κοροϊδέψατε τον ελληνικό λαό ως προς την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από τις σεισμικές έρευνες που πραγματοποίησε το Roots Race. Δεν θα ανεχθούμε και τώρα την έμεση παραβίαση του καθήκοντος της αλήθειας με την απόκρυψη της στρατηγικής που πρόκειται να ακολουθήσετε, με το να μην ανοίγετε τα χαρτιά σας για το πώς πρόκειται να διαπραγματευτείτε με την Τουρκία. Έχετε δίκιο να λέτε ότι οι στιγμές αυτές είναι ιστορικές. Η κλιμάκωση της επιθετικότητας της Τουρκίας έχει πράγματι λάβει νέες, ποιοτικά πρωτόγνωρες διαστάσεις. Και ο καθένας από εμάς, ως εκπρόσωπος του έθνους, έχει ατομική ευθύνη να τοποθετηθεί απέναντι στις ιστορικές αυτές προκλήσεις. Γι' αυτό ζητάμε ονομαστική ψηφοφορία, ώστε ο καθένας ατομικά και κάθε πολιτική δύναμη να πάρει τις ευθύνες της και να αντιμετωπίσει την ιστορία. Εμείς θα το κάνουμε με το αίσθημα πατριωτικής ευθύνης που πάντα μας χαρακτηρίζει. Ωραία. Λοιπόν.